ταξίδι με παρέα. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Είμαστε για να δούμε. 1:30 πετάμε για Κωνσταντινούπολη. Θα φτάσουμε γύρω στις 4 και κάτι λόγω της διαφοράς ώρας. Το αεροδρόμιο είναι άδειο. Μόλις αλλάξαμε και φράγκα. Για δείξτε εδώ πέρα με την περιουσία μας. Και δεν θα φτάσουν για τίποτα. Θα διαλέξουμε μεταξύ τσίπουρου, ούζου, κακή. Εσείς τι λέτε ότι είναι καλύτερο? Κάτι συμβολικό, ελληνικό που έχει και τον παππού και τη γιαγιά. Νομίζω ότι αυτό είναι το καλύτερο, έχει κάτι εδώ σχεδιάκια. Έφανα. Το κλείσαμε. Λοιπόν, το κλείσαμε, Χουσέιν, αυτό είναι για σένα. Πήραμε και τα ούζα μας. Λοιπόν, Χουσέιν, σου έχω φέρει ένα ουζάκι ελληνικότατο. Δεν το έχω ξαναπιεί, δεν έχω ιδέα τι είναι να το πιούμε μαζί. Και έχω πάρει και κάτι μικρό συμβολικό για να θυμάσαι που ήρθα εγώ εκεί πέρα και στο είχα υποσχεθεί κιόλας ότι θα έρθω. It will. Μόλις τώρα συνειδητοποίησα ότι η διαδρομή που έχω κάνει από το αεροδρόμιο μέχρι το Γκέιρε Τεπ, από εκεί στο Βενσεγέρ, δεν ξέρω και εγώ τι, και στο Σουλτάν Αχμέτ, σχηματίζει ένα αντρικό μόριο. Τα επόμενα λεπτά επίσημα θα δρομοκρατήσουμε στην θερμοκρατία. Γύρισε το ρε, πολύ σε κάνω. Πάμε να βρούμε σήμα, πάμε να ρίξουμε κανένα κατούριμα, πάμε να βρούμε κάτι να φάμε, πάμε να βρούμε και από το μετρό, πάμε να βρούμε γενικά που είμαστε. Αυτό είναι terminal, φίλε. Περιμένω να διαβάσω αγγλικά, έτσι. Είχα διαβάσει ότι είναι τεράστιο το αεροδρόμιο, αλλά πραγματικά μόνο αυτό το terminal που βρίσκομαι πρέπει να είναι σίγουρα 1,5 χιλιόμετρο. Απλά περπατάμε. Δεν έχουμε κάπου. Είμαι σίγουρος ότι είμαστε στην Τουρκία, δεν πήγαμε πουθενά λάθος. Θες να πεις κάτι, Βασίλη, τι κρατάς? Golden Visa για Τουρκία, η είσοδός μου για 6 μήνες. 6 μήνες, τρεις μέρες αυτό εδώ, ρε. Δεν το ξέρει ο κόσμος. 6 μήνες, 6 μήνες. Δεν το ξέρει ο κόσμος. Δεν τα ξέρει.